Αγανακτισμένοι από την αβεβαιότητα των δεκάμηνων συμβάσεων εργασίας, τους ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς αλλά και τη μη έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων, είναι οι καθαριστές των σχολικών κτίριων, οι οποίοι στις 6 και 7 Φεβρουαρίου κατέβηκαν σε 48 ώρια απεργία. Το Εργατοπαλικό Κέντρο Νομού Εύρου στηρίζει την 48 ώρια απεργία που ξεκινάει σήμερα και τελειώνει αύριο των σχολικών καθαριστριών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι σχολικές καθαρίστες και οι καθαριστές μοχθούν καθημερινά ώστε να φέρουν σε ένα υψηλό επίπεδο την καθαριότητα των σχολείων, ώστε να είναι σε ένα πραγματικά καθαρό και υγιεινό περιβάλλον τα παιδιά μας που φοιτούν. Εδώ και 12 χρόνια δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη στον κλάδο αυτών των καθαριστριών και δυστυχώς ανανεώνονται συμβάσεις έργου κάθε χρόνο, εκτός από το 2019 που έγιναν διετοί. Παρόλα αυτά διεκδικούν την μονιμοποίηση, οι συμβάσεις αυτές να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου για να έχουν πλήρη δικαιώματα, αξιοπρεπείς μισθούς και καλύτερες συνθήκες όταν αφορά και την υγιεινή και ασφάλεια, αλλά και τα μέτρα ατομικής προστασίας των καθαριστριών. Οι καθαριστές των σχολικών μονάδων στην πλειονότητά τους απασχολούνται με δεκάμινες συμβάσεις, παρότι πολλοί εξ αυτών εργάζονται περισσότερα από 15 έτη, ενώ ο μισθός του, κατά μέσο όρο, δεν ξεπερνά τα 300 με 350 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, σημειώνεται, όπως λένε, μεγάλη καθυστέρηση στην απόδοση των μισθών τους, με αποτέλεσμα να μην πληρώνονται κάθε μήνα, αλλά ακόμη και με τετράμινη καθυστέρηση. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η σημερινή κατάσταση είναι ότι είναι απλήρωτες 3 μήνες. Αυτό συμβαίνει διότι η χρηματοδότηση που έρχεται από το ΕΝΕΔΔΗΜ μέσω του Υπουργείου Παιδείας και δίνεται στις σχολικές επιτροπές για να δοθούν μετά οι μισθοί στις σχολικές καθαρίστριες γίνεται κάθε 3 ή 4 μήνες. Ζητούμε άμεση και έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων να γίνεται κάθε μήνα όπως πρέπει και όπως ορίζει η νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτά της απεργίας, τη δεύτερη μέρα αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα στο Εργατοπαλικό Κέντρο θα γίνει η Γενική Συνέλευση των Σχολικών Καθαριστριών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, παρουσία και των Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών όπου θα συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να νομοποιηθούν, να μονιμοποιηθούν οι σχολικές καθαρίστριες του Δήμου Αλεξανδρούπολης.